Είμαστε εδώ σήμερα, κλιμάκιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, για να κάνουμε διάφορες συναντήσεις, να ενημερώσουμε και τους συναδέλφους και τις συναδέλφες για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε σε σχέση με το στεγαστικό και σε σχέση με τα ζητήματα διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Η κατάσταση, κατά τη γνώμη μας, και από αυτά τα οποία μας λένε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μιλάμε για αναπληρωτές οι οποίοι πληρώνονται με έναν μέσο μισθό 930 ευρώ, για έναν μέσο μισθό νεοδιόριστου γύρω στα 780 ευρώ, ενώ ένας μέσος μισθός ενός διορισμένου με 10-15 χρόνια υπηρεσίας, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των διορισμένων, είναι γύρω στα 1.100 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα, σκεφτείτε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει 500-600 ευρώ για ενίκιο, πρέπει να πληρώσει πόσα για το ρεύμα, για τη μετακίνησή του, για τις βενζίνες, και μέσα σε αυτά θα πρέπει να υπολογίσουμε και τη διατροφή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι παρείας της ελληνικής κοινωνίας. Δύο στοιχεία να σας δώσω για τη δεινή θέση στην οποία έχουμε βρεθεί εκπαιδευτικοί. Το γεγονός ότι ήδη μετά τη δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών μετράμε ήδη 500 παραιτήσεις, ακριβώς γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στα μέρη στα οποία του στέλνει το Υπουργείο Παιδείας να πάνε να διδάξουν. Πέρσι υπήρχαν 1.000 παραιτήσεις με το τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας είναι ότι έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο τα αιτήματα για άσκηση ανάθεσης ιδιωτικού έργου μέσω των υπηρεσιακών συμβουλίων. Δηλαδή η προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί να βγάλουν τα προς το ζήν με δεύτερη ή και τρίτη δουλειά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ζητούμε λοιπόν από την κυβέρνηση όχι προσωρινές λύσεις, αλλά μόνιμες λύσεις. Μόνιμες λύσεις και για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία διεκδικούμε ως κλάδος. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την μόρφωση των μαθητών μας και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Η εικόνα που έχουμε και στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια ζητήματα στην κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που έρχονται για να υπηρετήσουν τα σχολεία, ιδιαίτερα στη δεύτερη φάση τώρα που ήρθαν νέοι αναπληρωτές, δεν μπορούν να βρουν σπίτια. Δυστυχώς υπάρχει τεράστιο ζήτημα, είτε είναι πάρα πολύ ακριβά τα σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην περιοχή, ο τουρισμός ο οποίος επεκτείνεται όπως βλέπουμε πέραν του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, αυτό δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο ποσό το οποίο αναγκάζεται να πληρώσει κάποιος για να καλύψει τις ανάγκες σε στέγαση. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει στα 800-900 ευρώ, όταν βρίσκει ένα σπίτι στα 500 και 600 ευρώ, δεν μπορεί να ανταποκριθεί απλά. Γι' αυτό έχουμε και τις εικόνες σε πάρα πολλές περιοχές, είτε κάποιοι συνάδελφοί μας να φιλοξενούνται από άλλους γνωστούς τους που ζουν στις περιοχές, είτε έχουμε και σε αυτοκίνητα, είτε έχουμε σε κάμπινγκ, είτε έχουμε ακόμα και στις παραλίες. Τα έχουμε ζήσει από την πρώτη στιγμή αυτά τα φαινόμενα. Ωραία. Βιολέτα Πατέλη, μέλος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, να πω δύο βασικά πράγματα. Καταρχήν, η ιστορία με τη στέγη είναι ένας από τους λόγους απεργίας 23 Οκτώβρη. Οι δάσκαλοι, όπως και η παιδεία, όπως και το κομμάτι της υγείας, βάλετε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση τα δύο βασικά δημόσια αγαθά, τείνουν αυτή τη στιγμή να γίνουν από δικαιώματα προνόμιο για όλο τον κόσμο. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια δίωξη στην πραγματικότητα των αγαθών αυτών είναι και η ιστορία με το στεγαστικό, που δεν αφορά όμως μόνο τους εκπαιδευτικούς. Λέμε ότι ως λύση άμεση είναι η ιστορία να αυξηθούν άμεσα οι μισθοί, όπως ζητάμε να γίνει αύξηση μισθών. Υπάρχουν μισθολογικά κλιμάκια που είναι παγωμένα, τα δώρα μας που ζητάμε επαναφορά, και ξαναλέμε, είναι οι λόγοι της απεργίας μας αυτοί και αφορούν και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το στεγαστικό ζήτημα, είτε είναι των εκπαιδευτικών είτε είναι των γιατρών, θα μπορούσε να είναι με μόνιμες κατοικίες που διατίθενται στον κόσμο αυτό, που είναι περαστικός και δεν είναι η μόνιμη κάτοικη, ας πούμε, των περιοχών αυτών. Αυτό ένα από τα βασικά πράγματα που έχουμε, ξαναλέμε, 23 Οκτώβρη απεργούμε για αυξήσεις τους μισθούς, για μόρφωση για όλα τα παιδιά, γιατί αυτή τη στιγμή, ξαναλέμε, με τις συγχωνεύσεις που ανακύψαν σε όλη την Ελλάδα, με τις διώξεις και τα πειθαρχικά εκπαιδευτικών που έχουν ανοίξει όλη την Ελλάδα, η παιδεία διώκεται. Οι δάσκαλοι, όπως και η παιδεία, όπως και το κομμάτι της υγείας, βάλετε αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση τα δύο βασικά δημόσια αγαθά, τείνουν αυτή τη στιγμή να γίνουν από δικαιώματα προνόμιο για όλο τον κόσμο. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια δίωξη στην πραγματικότητα των αγαθών αυτών είναι και η ιστορία με το στεγαστικό, που δεν αφορά όμως μόνο τους εκπαιδευτικούς. Λέμε ότι ως λύση
άμεση είναι η ιστορία να αυξηθούν άμεσα οι μισθοί, όπως ζητάμε να γίνει αύξηση μισθών, υπάρχουν μισθολικά κλιμάκια που είναι παγωμένα, τα δώρα μας που ζητάμε επαναφορά και ξαναλέμε είναι οι λόγοι της απεργίας μας αυτοί και αφορούν και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το στεγαστικό ζήτημα, είτε είναι των εκπαιδευτικών είτε είναι των γιατρών, θα μπορούσε να είναι με μόνιμες κατοικίες που διατίθενται στον κόσμο αυτό, που είναι περαστικός και δεν είναι η μόνιμη κάτοικη, ας πούμε, των περιοχών αυτών. Και η πενιχρή μισθή των εκπαιδευτικών είναι η αιχμή του δόρατος για όλη αυτή την περίοδο και φυσικά θα κορυφωθεί στις 23 Οκτωβρίου με τη μεγάλη απεργία που θα γίνει στην Αθήνα και στις άλλες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα γενικά.